Βασίλης Λαμπρινός κόβει την κορδέλα του Κέντρου Κοινωνικής Φροντίδας Ηλικιωμένων στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, όπου πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια της δομής, προκαλώντας ικανοποίηση και χαμόγελα στα άτομα της τρίτης ηλικίας. Πολύ σημαντικό για όλους μας, γιατί είμαστε σε θέση να παρέχουμε υπηρεσίες στους συμπολίτες. Το ζητούσαν χρόνια αυτό. Είναι της πρώτης κοινότητας, ανήκει στην πρώτη κοινότητα που έχει και το καπί της Αγίας Τριάδος. Είπαμε ότι η λειτουργία του θα είναι εντελώς ανεξάρτητη. Δηλαδή δεν θα κόψουμε καμία υπηρεσία από τις υφιστάμενες, αλλά προσθέτουμε. Είναι μια πολύ σημαντική δομή και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ένα αίτημα χρόνων της πρώτης κοινότητας γίνεται πραγματικότητα, παίρνει σάρκα και οστά εδώ στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, τη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Είναι το δεύτερο, η δεύτερη κοινωνική υπηρεσία, το δεύτερο και κυφαπή της πρώτης κοινότητας. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή, μια χαρούμενη στιγμή. Και θα το συνδυάσω και με την έναρξη της χρονιάς, ότι είναι το καλύτερο δώρο για να ξεκινήσουμε τη χρονιά, η επαναλειτουργία του συγκεκριμένου και κυφαπή. Με το έργο αυτό ικανοποιείται ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων της πρώτης δημοτικής κοινότητας Ηρακλείου. Το Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ηλικιωμένων στεγάζεται σε ακίνητο 270 τετραγωνικών μέτρων, προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας καθώς και φροντίδας υγείας σε ηλικιωμένους. Θα υπάρχει νοσηλεύτρια, φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές. Ήταν χαμογελαστοί όλοι τους. Και ευχαριστημένοι εμφανώς. Γιατί εδώ πέρα θα γράφουν τα φάρμακά τους. Βεβαίως, όλα. Είναι όπως το καπί της Αγίας Τριάδος, σας είπα. Ένα δεύτερο καπί, μόνο πως αυτό είναι λίγο πιο κεντρικό. Το καπί είναι ένας χώρος που μας έδωσε δύναμη, υγεία, να επανέλθουμε ξανά στον εαυτό μας. Συγχαίρω τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο. Σε αυτό το χώρο δίνεται σε όλους η ευκαιρία να νιώσουν πως να ζεις καλά δεν έχει ηλικία. Είναι μια προσπάθεια που είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί το κέντρο έχει πάρα πολλές ανάγκες. Ήταν ένα αίτημα πολλών χρόνων, τελικά είναι κάτι καλό, γιατί το Ηράκλειο ιδίως το δεν είχε ούτε υπάρχουν, δεν ήταν εύκολο να βρεθούν και οι κύματα, έτσι. Η δομή έχει στελεχωθεί από επαγγελματίες, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, νοσηλευτές και οικογενειακούς βοηθούς, ενώ στο ίδιο κτίριο στεγάζονται και οι υπηρεσίες του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι».